Θα ήταν να ξεκινήσουμε λίγο από τα ελληνοτουρκικά και τη συνέντευξη του Ερντογάν που συζητάμε πολύ από το πρωί. Έβαλε ευθέως στο τραπέζι το θέμα της ανταλλαγής των 8 με τους 2. Εσείς πριν από περίπου 2 μήνες είχατε πει ότι δεν είναι το μείζον ζήτημα για τη χώρα οι 2 στρατιωτικοί. Και έχουν περάσει πόσο, 50 μέρες. Πώς κάνατε λάθος? Είχα πει ότι το μείζον είναι η σχέση με την Τουρκία. Mm-hmm. Και αυτό παραμένει το μείζον. Στο οποίο εντάσσεται βεβαίως και το θέμα των 2 στρατιωτικών που όλοι κάνουμε προσπάθεια και θέλουμε να έρθουν γρήγορα πίσω στην οικογένεια και τα σπίτια τους. Αλλά όμως βλέπετε το θέμα είναι πολύ ευρύτερο. Δεν εστιάζεται μόνο στην πειρατική συμπεριφορά των Τούρκων σε σχέση με τους 2 στρατιωτικούς. Είναι πλεονόμοιροι αυτοί οι 2 στρατιωτικοί. Όπως είχε δίκιο πάνω Καμένος. Κοιτάξτε, η λέξη όμοιρος παραπέμπει σε ανταλλαγή. Και η κυβέρνηση ορθώς δεν θέλει να συζητήσει θέμα ανταλλαγής των 8 με τους 2. Το έθεσε νομίζω ο κύριος Ερντογάν. Παραπέμπει όμως και σε μία ενέδρα. Αν το λέει ο Ερντογάν, κάνει τη δική του πολιτική. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση ορθώς δεν είναι σωστό να αποδεχθεί αυτή την αντίληψη της ανταλλαγής. Καλά, ούτε συζήτηση. Απλώς νομίζω ότι η λέξη όμοιρη δεν συνδέεται μόνο με το θέμα της ανταλλαγής. Συνδέεται και με το θέμα της ενέδρας και με το θέμα του στισίματος του περιστατικού. Και η μετέπειτα τέλος πάντων χρήση της περίπτωσης από την Τουρκία γεννά κάποια ερωτηματικά. Επειδή πρέπει να συζητούμε με βάση την πραγματικότητα και όχι αποσπασματικά. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Τουρκία εκδηλώνει προθέσεις αναθεώρησης στο χώρο της ευρύτερης περιοχής. Η πιο σημαντική αναθεώρηση είναι η εισβολή που έχει κάνει στη Συρία και που έχει φτάσει μέχρι το Αφρίν. Στο χώρο του Αιγαίου δεν έχουν υπάρξει τέτοιες καταστάσεις και μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Έχει υπάρξει μια ρητορική όμως της Τουρκίας, την οποία πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη. Μήπως όμως το γεγονός ότι δεν μας επιτρέπουν σε εισαγωγικά οι Τούρκοι να βάλουμε σημαία ούτε στους ανθρωποφάγους, είναι αυτό ένα βήμα παραπάνω για τους Τούρκους. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μπορούμε να τη βάζουμε και τη σημαία ή όχι. Και πιστεύω, κάνουν εξωτερική πολιτική οι πολίτες εδώ πέρα, λέτε, ή πρέπει να γίνεται κάπως αλλιώς? Εγώ θεωρώ ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν και τη μεθόριό μας, ναι, δεν πρέπει να είναι αντικείμενο εντυπωσιασμού. Και δεν πρέπει να είναι αντικείμενο ενεργειών ιδιωτών. Ναι, ήταν όμως κίνηση εντυπωσιασμού, ήταν να βάλουν τρία παιδιά. Ήταν εξωτερική πολιτική. Εντελώς κίνηση εντυπωσιασμού. Διότι όπως είπε σωστά και ο κύριος Καμένος, όταν βάζεις τη σημαία κάπου, την υποστηρίζεις. Αυτό είναι για τους στρατιωτικούς όμως. Εκεί όχι, εκεί όποιος λαμβάνει την απόφαση. Και είναι λάθος. Τώρα, άμα τη βάλω εγώ στον μπαλκόνι μου, θα πρέπει να την υποστηρίξω. Δεν αφορά τον μπαλκόνι σας. Μην κάνετε πάντα καταλαβαίνω τώρα. Αφορά τη μεθόριο. Και έχουμε ήμια πριν με ορισμένα χρόνια. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε τι κάνουμε. Όχι ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Όχι ανεύθυνη ιδιωτική πρωτοβουλία στο θέμα εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Φίλη, εγώ λίγο θέλω να επανέλθω στο θέμα των 2 στρατιωτικών. Ο κύριος Καμένος, όταν έκανε λόγο για ομοιρία, προφανώς δεν εξέφραζε την ελληνική θέση, αλλά το τι επιδιώκει ο Ερντογάν. Και φαίνεται μέσα σε 50 μέρες ότι τελικά ο Ερντογάν αυτό είχε στο μυαλό του. Και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή τα έχουμε πει όλα και για τη δικαιοσύνη στη γειτονική χώρα και από τη στιγμή που ο Ερντογάν βάζει θέμα ανταλλαγής ευθέως στο τραπέζι, θα πρέπει τους 2 Έλληνες αξιωματικούς υπό μία έννοια να τους ξεχάσουμε, και το εννοώ με ποια έννοια? Έχουμε τρόπο να τους φέρουμε πίσω? Λοιπόν, πρώτον δεν ξεχνάμε κανέναν. Άρα μην μιλάμε με τόση ευκολία. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αξιοποιώντας και διεθνείς συμμαχίες. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει απόφαση της Ευρωβουλής, απόφαση της Κομισιόν και της Συνόδου Κορυφής. Για πρώτη φορά αυτή η ομοβροντία σε σχέση με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των διεθνών συμμαχιών να πιεστεί η Τουρκία και να αφήσει τους 2 κρατούμενους. Προφανώς το θέμα έχει εμπλακεί με τα εσωτερικά της Τουρκίας, με τις εκλογές. Mm-hmm. Και θα δούμε πού πηγαίνει αυτό το πράγμα. Φοβάστε τα χειρότερα, κύριε Φίλη, γιατί αυτή είναι η ερώτηση τώρα που δεν ενσωματώνω τους φόβους στην κουβέντα που κάνουμε, διότι το να λέμε ότι φοβάμαι, είναι σαν την προφητεία που τελικά υλοποιείται. Υποχωρητικότητα λοιπόν ίσως κάνει κακό κάποιες φορές. Υπάρχει υποχωρητικότητα εδώ. Υπάρχει αποφασιστικότητα και ψυχραιμία. Κανείς δεν πρότεινε κάτι διαφορετικό να γίνει. Τι θα κάνουμε, Γιατί σας κατηγόρησε η αντιπολίτευση ότι έχετε κάνει λάθος χειρισμούς και στο θέμα του εμβολισμού του πλοίου. Η αντιπολίτευση λέει ό,τι λέει ως αντιπολίτευση και είναι λάθος αυτό. Ναι, αλλά είναι εθνικό το ζήτημα εδώ. Επειδή είναι εθνικό θέμα, δεν χρειάζεται φασαρία. Χρειάζεται συνεννόηση.
κάναμε ό,τι θα έκανε μία κυβέρνηση η οποία με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία θα αντιμετωπίζει το συνολικό πρόβλημα και το ειδικότερο πρόβλημα. Το θέμα των... Παίρνουμε κάτι φρεγάτες από τους Γάλλους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι με τον έναν, ξέρω πολύ καλά ότι η σκέψη σας δεν είναι να δίνουμε λεφτά στους εξοπλισμούς. Είναι παγίως η θέση σας αυτή. Κοιτάξτε όμως τώρα που μας σωθούν οι Τούρκοι, να πάρουμε τώρα τις 2-3 φρεγάτες και να παραγγείλουμε και άλλες 5 κάπου παρακάτω. Αυτό πώς το βλέπετε? Μα είναι προφανές ότι κάθε όξυνση που δημιουργείται και κλιμακώνεται στον χώρο του Αιγαίου, αυτή οδηγεί στην αύξηση των εξοπλισμών. Όχι πως λύνουν οι εξοπλισμοί το πρόβλημα. Έχουμε ανάγκη θωράκισης αμυντικής, καμία αντίρρηση. Και υπάρχει πρόγραμμα από το Γενικό Επιτελείο τι ακριβώς χρειαζόμαστε να αγοράσουμε. Αυτό επίσης είναι σαφές. Αλλά όταν γίνονται αυτές οι κλιμακώσεις, προφανές είναι ότι πληρώνουμε πιο πολλά λίτρα. Μέχρι τις εκλογές, για να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Μέχρι τις εκλογές, εσείς πιστεύετε ότι δεν θα υπάρχει κάποια πρακτική όξυνση? Δηλαδή, κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο θα είναι μια ρητορική κλιμάκωση όπως την έχουμε δει μέχρι τώρα? Πρέπει να κοιτάμε λίγο τις δουλειές μας, να είμαστε πιο ήσυχοι. Αποδίδεται σημασία σε αυτή την κλιμάκωση, τη ρητορική, ή όχι στην πραγματικότητα? Εγώ δεν έχω στοιχεία για να κάνω μια τέτοια εκτίμηση. Ακολουθώ την επίσημη εκτίμηση της στρατιωτικής ηγεσίας, της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας και της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως και της κυβέρνησης. Και επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε πολύ για το επεισόδιο που έρχεται, το πιθανό επεισόδιο που έρχεται, είναι σαν την προφητεία, σαν την προφητεία που τελικά επιβεβαιώνεται. Το ραντεβού του κύριου... Συγγνώμη, ναι. Να πάμε λίγο στη γαλλική πρεσβεία για να μην πριν φύγουμε από εκεί. Ναι, βέβαια. Πριν από λίγο λοιπόν η αντιπολίτευση πάλι πειρά εναντίον σας, λέγοντας ότι απαράδεκτη κατάσταση με τις μπογιές που έριξαν κάποιοι από το Ρουβίκονα στην γαλλική πρεσβεία. Είναι ακτιβισμός αυτό, θεωρείτε, ή πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες για να γίνουν συλλήψεις και να σταματήσει αυτή η κατάσταση? Είναι μια ενέργεια που καλό δεν κάνει. Δεν βλέπω τι καλό κάνει αυτό πράγμα. Όμως, να βαστάμε και λίγο το μέτρο και τη σοβαρότητα. Άκουσα τη Νέα Δημοκρατία, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, να μιλάνε για διεθνή διασυρμό. Διεθνή διασυρμό, επιπετάχθηκε μια κόκκινη και μια μαύρη μπογιά στους τοίχους της μιας πρεσβείας, γαλλικής πρεσβείας. Ξέρετε τι συμβαίνει στο εξωτερικό της πρεσβείας της ξένας? Ναι, αλλά αναγκάστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει ανακοίνωση. Βεβαίως, και καλά έκανε. Αυτό δεν είναι διασυρμός. Αξιολογείται ως σοβαρό το επεισόδιο. Ορθώς, όχι. Ακριβώς και τη στιγμή που η Γαλλία μας δείχνει τη συμπαράστασή της αυτή τη καλό στιγμή δεν έκανε μας αυτό. Με την Τουρκία. Είμαι σαφής. Αλλά στα μέτρα του το θέμα να το βλέπουμε. Να μην φτιάχνουμε τώρα μια εικόνα διεθνού διασυρμού. Δηλαδή, όλος ο κόσμος, σε όλο τον πλανήτη, λένε ότι η Ελλάδα μπουρμπούρ επειδή πετάχθηκε δύο κόκκινες μπογιές στην πρεσβεία τη γαλλική. Αυτό σας χρεώνουν με το Ρουβίκονα. Είναι ανοχή. Αυτό σας χρεώνουν. Ένα λεπτό. Ο Ρουβίκονας είναι μια οργάνωση η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μη βίαιες. Το τονίζω. Μη βίαιες. Το να πετάξεις μια προκήρυξη και στο προάβλιο της Βουλής. Το να πας σε έναν γιατρό και να του λες θα σου σπάσω το κεφάλι, γιατί έχουν μπει σε νοσοκομεία, θα έρθουμε στο σπίτι σου και θα σε σκοτώσουμε, δεν είναι βία. Επαναλαμβάνω, βίαιες σημαίνει βίαιες. Και στη συμβολογραφία που έχουν σπάσει γραφεία και όλα αυτά, υπάρχει ένα λεπτό, εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα για τον Ρουβίκονα. Συζητάμε... Σωματική βία εννοείται. Σωματική βία δεν έχουν άσκηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πράξεις που κάνουν είναι αποδεκτές. Καμία αντίρρηση. Ούτε ότι κάνουν καλό. Καμία αντίρρηση. Άρα δεν τους ανέχεστε, το καταδικάζετε. Κακό κάνουν, κύριε Φίλη. Εγώ δεν κάνω τέτοιες πράξεις ακτιβισμού. Βλέπετε να κάνω τέτοιο ακτιβισμό? Όχι. Ο Ρουβίκονας κάνει. Έχει δικαίωμα να κάνει. Όταν δεν είναι βίαιες, το τονίζω, έχει δικαίωμα να κάνει. Πώς έχει δικαίωμα? Συγγνώμη, μπήκε μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Φίλη, και πέταξε φυλάδια. Μπαίνει μέσα σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς και λειτουργεί λίγο ως παράρτημα της αστυνομίας. Έχει απειλήσει τη ζωή ανθρώπων. Ως παράρτημα της αστυνομίας. Ένα λεπτό τώρα. Ελάτε. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Όταν μπαίνει στο Υπουργείο και πετάει μια προκήρυξη. Αυτό τι? Όταν μπαίνει στον εμποριακό όμως και λέει ότι θα σου σπάσω το κεφάλι. Βεβαίως, αυτό είναι μια απειλή. Άρα το δηλαδή κατά το δοκούν είναι... αξιολογείται τις επιθέσεις του Ρουβίκονα. Βέβαια, γενικά. Βγάζουμε εκτός νόμου μια οργάνωση, λένε τι κάνουμε εδώ. Βεβαίως κατά το συγκεκριμένο κάθε πράξη. Αυτό σημαίνει κράτος δικαίου. Η κάθε πράξη συγκεκριμένα. Και επαναλαμβάνω, ως γενικός κανόνας, δεν συμφωνώ. Άλλη άποψη εγώ, άλλη ιδεολογία εγώ, άλλη πολιτική πρακτική. Αλλά οι πράξεις του Ρουβίκονα κατά κανόνα δεν είναι βίαιες. Να πάμε λίγο και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σε λίγη ώρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική σας ομάδα και για τα εθνικά αλλά και για τα θέματα της οικονομίας. Είδα ένα πρωτοσέλιδο στο Φιλελεύθερο σήμερα που λέει ότι παίζεται θέατρο για τις συντάξεις. Εσείς και ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι. Να πούμε ότι ο κύριος Φίλης έχει επανειλημμένα, έτσι. Και για το Καστελόριζο, είπε τη γνώμη. Άποψη ακριβώς. Και για το Καστελόριζο και για την καθαρή έξοδο, ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε.
Έχουμε θέσει το θέμα που αφορά να μην μειωθούν οι συντάξεις από τις 1 του 2019. Mm-hmm. Και μου κάνει εντύπωση πως η Νέα Δημοκρατία, δια του φιλικού της τύπου, γιατί η ίδια σιωπά, ναι, θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να διαπραγματευτεί την μη περικοπή των συντάξεων. Mm-hmm. Προφανώς έχει ένα πανικό η Νέα Δημοκρατία. Και το βλέπουμε και στο άρθρο αυτό, στο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας που είπατε. Ο πανικός είναι ότι η κυβέρνηση αυτή διαπραγματεύεται, δεν υπογράφει, δεν ακούει και υπογράφει τους δανειστές, mm-hmm, διαπραγματεύεται μέχρι τελευταία στιγμή και μπορεί να διαπραγματευτεί την μη περικοπή των συντάξεων. Ναι, απλώς λένε ότι αυτό θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για εκλογικούς λόγους. Θέλετε να πάτε σε εκλογές χωρίς να έχετε μειώσει τις συντάξεις των ανθρώπων. Δεν είναι θέμα εκλογικών, είναι θέμα ζωής των ανθρώπων. Ακόμα και έτσι να ήταν, αν μπορούμε να πάρουμε πίσω το ζήτημα της περικοπής των συντάξεων, είναι σωστό, δεν είναι λάθος. Ενώ η Δημοκρατία θέλει να εφαρμοστεί και να κάνει τα χειρότερα. Να το πάρετε πίσω ή να το πάτε πιο πέρα και να σκάσει στα χέρια μια άλλη κυβέρνηση. Να πιθανώς το πάρουμε πίσω, είμαι σαφής. Είστε αισιόδοξοι ότι αυτό μπορεί να συμβεί? Κοιτάξτε, δηλαδή μπορεί οι πολίτες να το περιμένουν, να αναμένουν μια τέτοια εξέλιξη? Είμαι αισιόδοξος ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργήσει ένα θετικό πλαίσιο εξόδου από την δανειακή σύμβαση. Mm-hmm. Γιατί? Διότι έχουμε επιτεύγματα στην οικονομία, έχει γυρίσει η οικονομία στην ανάπτυξη. Δεν είναι πολύ δυνατή, αλλά έχει γυρίσει όμως, mm-hmm, και μπορεί να γίνει πιο δυνατή. Έχουμε τη δυνατότητα με τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα 2-3 χρόνια συνέχεια που δημιουργούνται, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε έχουμε πια χώρο και χρόνο. Λέγαμε πέρσι και πρόπερσι, ψηφίζουμε κάτι για καλύτερες στιγμές. Mm-hmm. Να περάσουμε τις δύσκολες στιγμές. Το έχουμε συζητήσει αυτό με τους δανειστές, κύριε Φίλη? Δεν το ξέρω, θα το δούμε όμως. Αλλά έχετε πληροφόρηση. Βγαίνοντας από τη δανειακή σύμβαση, θα έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. Δεν λέω θα έχουμε απόλυτα, αλλά θα έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων και εκεί πρέπει να θέτει το ζήτημα. Θα έχουμε μια καθαρή έξοδο, διότι σας έχω ακούσει να προβληματίζεστε πολλάκις για το ότι δεν πρέπει να παρουσιάζουμε στον κόσμο μια τέτοια εικόνα. Ότι δηλαδή από τον Αύγουστο και μετά θα είμαστε εμφανώς πολύ καλύτερα. Και να σας πω και όλοι την αμαρτία μου, κύριε Φίλη, εγώ νόμιζα ότι το φόντο του Καστελόριζου είναι καμένο για τέτοιες συζητήσεις. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να πω τώρα σε διαζητήματα τα οποία είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Mm-hmm. Την ουσία να συζητήσουμε. Η ουσία λοιπόν λέει ότι η κυβέρνηση έχει επιτεύγματα, mm-hmm, επί 3 χρόνια στην οικονομία με κοινωνική ευαισθησία. Το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης είναι χαρακτηριστικό, όπως και οι δαπάνες για την υγεία, αλλά και την παιδεία έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα. Είμαστε σε μια νέα λοιπόν πραγματικότητα, mm-hmm, με νέες δυνατότητες, βγαίνοντας από τη δανειακή σύμβαση. Δεν λέω ότι θα βγούμε από το σκοτάδι στην ημέρα, όχι. Τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και πιο δύσκολα και σταδιακά αντιμετωπίσιμα. Αλλά όμως έχουμε νέες δυνατότητες. Αυτό τονίζουμε. Πάντως εσείς το μεταφέρετε με ένα μέτρο το οποίο δεν είναι ακριβώς το ίδιο που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή εκεί είναι ο ξάστερος ουρανός, η θάλασσα του Καστελόριζου και πάμε γερά, πάμε δυνατά. Εσείς μας εξηγείτε λίγο εγώ, πιο κοιτάξτε, μετρημένα τέλος πάντων, ότι δεν θα πιστεύω, είναι το σκοτάδι και το φως. Έχει τον τρόπο να εκφράζεται. Δεν είναι απλός τρόπος, είναι θέση πολιτική. Λέω λοιπόν ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία μας έχει φαρμακώσει τη δημόσια ζωή με την καταστροφολογία, η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία είναι, mm-hmm, η αναγνώριση του έργου του κυβερνητικού, ποιο είναι, και έχουμε κυβερνητικό έργο υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, και ταυτοχρόνως η αναζήτηση μέσα στη διαπραγμάτευση περαιτέρω βελτιώσεων. Να αυτό ρωτήσω λέμε κάτι. Τα ραντεβού του κυρίου Καμένου με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη και την κυρία Παπακώστα, του κυβερνητικού σας εταίρου δηλαδή, πώς τα είδατε? Είναι μια δραστηριότητα που κάνει πολιτική ο κύριος Καμένος. Είναι αρχηγός κόμματος. Συναντάται με αυτούς. Θεωρείτε ότι μπορεί να σημαίνει και κάτι, μπορεί και εκείνος να διαβλέπει αυτό που πολλοί από εσάς του λέτε, γιατί του το λέτε? Ότι θα πάμε μέχρι ένα σημείο μαζί, μετά δεν έχουμε και πολλά να μοιραστούμε. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κύριος Καμένος. Δεν έχω μιλήσει μαζί του με τον κύριο Καμένο να ξέρω. Αλλά προφανές είναι ότι σαν πολιτικός αρχηγός, δεδομένου ότι θα γίνουν εκλογές τον επόμενο χρόνο, το 19, το αργότερο, είναι λογικό να θέλει να δημιουργήσει κάποια δυνατότητα. Άρα αυτό βλέπετε, ότι αναζητεί κάποια ενίσχυση του κόμματός του μέσα από αυτές τις συναντήσεις. Είναι αυτονόητο, αλλιώς τι νόημα έχει να συζητάει? Πάντως, κύριε Φίλη, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα με τον κύριο Καμένο, αυτή η συνεργασία έχει αποδώσει και θα πάτε τελικά μέχρι τις εκλογές, όπως τουλάχιστον λέει και ο ίδιος, μαζί? Ναι, αυτή είναι η ψηφισμένη από τη Βουλή θέληση του ελληνικού λαού, να πάμε μέχρι τις εκλογές μαζί με τον κύριο Καμένο, στη βάση που ήδη φαίνεται της αντιμετώπισης των μνημονιακών προβλημάτων. Mm-hmm. Καθώς επίσης και σε ζητήματα που αφορούν τον εκδημοκρατισμό και την κάθαρση, μάλιστα, του δημόσιου βίου. Αλλά θέλετε μια συνεργασία με το κίνημα αλλαγής, τους οποίους όμως έχετε σύρει σε μια προανακριτική.
Ένα λεπτό. Δεν έχουμε ΣΥΡΙ κόμμα σε προανακριτική. Να γίνει σαφές. Ναι, τον πρώην, πρόσωπα, τον πρώην, ναι, πρόεδρο, πρόσωπα, τον κοινοβουλευτικό λεπτό, εκπρόσωπο λεπτό, του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Τζίμα, ένα λεπτό. Τι ζητάτε, δηλαδή, όταν υπάρχουν στοιχεία που στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή Δικαιοσύνη. Όχι, λέω, αλλά αν είναι διεφθαρμένοι, θέλετε να συνεργαστείτε μαζί του. Όχι, ένα λεπτό. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, καμία μα καμία κατηγορία εναντίον πολιτικών κομμάτων, κανενός πολιτικού κόμματος. Με εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή που έχει να κάνει με την εγκληματική δραστηριότητα. Δεύτερον, προφανές είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε κατηγορίες εναντίον των συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Η Βουλή πήρε τα στοιχεία από τη δικαιοσύνη και τα επιστρέφει πίσω. Για να τα δει η δικαιοσύνη. Πάντως η συνεργασία είναι δύσκολη με ένα. Με Βενιζέλο και Λοβέρδο συνεργασία. Γιατί ο κύριος Κουρλέτης λέει όχι. Κατά τη γνώμη μου, πρόσωπα τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει στην περίοδο της σκληρής μνημονιακής κατάστασης δεν μπορούν να ηγηθούν αυτή τη συνεργασία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, διαφημίσεις 2 λεπτά και γυρνάμε.